Γεια σας, μαζί μας η δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, Δόκτωρ Κωνσταντίνα Μάμαλη, αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinic. Κυρία Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας. Να είστε καλά. Η τριχόπτωση είναι ένα θέμα που απασχολεί μεγάλη μερίδα γυναικών. Ποιες ηλικιακές ομάδες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο? Ισχύει ότι η τριχόπτωση μπορεί να αφορά και το γυναικείο φύλο. Ουσιαστικά οι ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο είναι τα κορίτσια στην εφηβεία, είναι οι γυναίκες μετά τον τοκετό, κατά τη διάρκεια της λοχίας, αλλά και μετά την εμμηνόπαυση. Και οι λόγοι είναι διαφορετικοί. Τα κορίτσια στην εφηβεία, κατά κύριο λόγο λανθασμένης διατροφής, όταν είναι φτωχή σε κάποιες θρεπτικές ουσίες και μπορούν να έχουμε και έλλειψη σιδήρου. Οι γυναίκες κατά τη λοχία, γιατί αμέσως μετά τον τοκετό υπάρχει μία διαταραχή στις ορμόνες, οπότε αυτό επιδεινώνει το φαινόμενο της τριχόπτωσης, αλλά και στην εμμηνόπαυση για τον ίδιο λόγο, γιατί ουσιαστικά τα επίπεδα των ιστρογόνων πέφτουν κατακόρυφα. Νέες μητέρες συχνά παρατηρούν έντονη τριχόπτωση κατά την περίοδο της λοχίας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ισχύει και οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Κατά τη διάρκεια του τοκετού, λόγω αυξημένης παραγωγής των ορμονών του γυναικείου φύλου, των ιστρογόνων, ουσιαστικά τα τριχοθυλάκια παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αναγενή φάση ανάπτυξης της τρίχας και δεν περνάνε στην τελογενή φάση, οπότε πρέπει να πέσουν. Όταν λοιπόν η γυναίκα περνάει στην φάση της λοχίας, στην περίοδο της λοχίας, όλα αυτά τα τριχοθυλάκια που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αναγενή φάση περνούν αυτόματα στην τελογενή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν αποπίπτουν καθημερινά 50 ή 100 τρίχες που είναι το φυσιολογικό, αλλά πολύ περισσότερες, δηλαδή αυτές που είναι φυσιολογικά να πέσουν και αυτές που δεν είχαν πέσει κατά τη διάρκεια του τοκετού. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει κατακόρυφη πτώση των ιστρογόνων αμέσως μετά τον τοκετό. Κάποιες γυναίκες παρατηρούν αλλαγή στην ποιότητα και την αντοχή των μαλλιών τους, όντας σε στάδιο εμμηνόπαυσης. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ακριβώς. Και κατά την εμμηνόπαυση, επειδή μειώνονται πάρα πολύ τα ιστρογόνα, έτσι, τα τριχοθυλάκια, ουσιαστικά παράγουν νέες τρίχες οι οποίες περνάνε πολύ γρήγορα από την αναγενή στην τελογενή φάση και εδώ πέρα έχουμε αυξημένη απώλεια των μαλλιών. Άρα λοιπόν παρατηρείται μία διάχυτη αρέωση. Το έντονο styling σχετίζεται με τη γυναικεία τριχόπτωση? Και ναι και όχι, θα έλεγα. Το έντονο styling από την άποψη όταν χρησιμοποιούμε έτσι προϊόντα τα οποία έχουν αυξημένη θερμότητα, ταλαιπωρούν τα μαλλιά, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά. Τώρα, μία απλή περιποίηση που λίγο πολύ κάνουν όλες οι γυναίκες, δεν θα έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ βλαπτική. Όλα χρειάζονται ένα μέτρο και βεβαίως αντίστοιχα καλή περιποίηση. Κυρία Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, εύχομαι να σας βοήθησα.